έρχεται προς ψήφιση ένα τεχνικό πρόγραμμα που υποτίθεται ότι αποτυπώνει τον προγραμματισμό του Δήμου για έργα και δράσεις που θα εκτελεστούν εντός του έτους του 2020. Δεν πρόκειται να μπούμε σε λεπτομέρειες, γιατί δεν πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο θα εκτελεστεί. Οι προηγούμενοι δράσεις και τα πεπραγμένα έχουν αποδείξει ότι μόνο για τυπικούς λόγους φαίνεται τέτοιου είδους πρόταση κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει ιεράρχηση στόχων και αναγκών, αλλά κυρίως όραμα για το Δήμο μας. Απόδειξη εκατοντάδες τροποποιήσεις που ακολουθούν την κύρια ψήφιση του κάθε έργου. Ιδιαίτερα εμφανές έχει γίνει ότι η πλειοψηφία των έργων που εντάσσεται στο τεχνικό πρόγραμμα έχουν φέρεται να έχει χρηματοδότηση εξιδίων πόρων, στην πορεία όμως απεντάσσονται και τα χρήματα οδηγούνται αλλού. Είναι εμφανές ότι ο Δήμος μας οικονομικά βρίσκεται στον πάτο. Ακόμα και έργα που έχετε εξαγγείλει εδώ και 7 χρόνια, ακόμα δεν έχουν αρχίσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Αιγαίου, ο Ψαρομαχαλάς, ο κόμβος, ο περίφημος κόμβος στο λιμάνι, η περίφημη εκβάθυνση. Με αυτούς τους ρυθμούς ο Δήμος δεν πρόκειται να προχωρήσει. Απαιτείται όραμα και έργο. Καταψηφίζουμε λοιπόν στο σύνολό της όλο το τεχνικό πρόγραμμα και ήθελα να κάνω και μια άλλη παρατήρηση ότι πρόκειται για ένα σοβαρότατο για το Δήμο μας θέμα για το οποίο δεν υπήρξε αναλυτική ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων. Απαιτείται από εμάς να ψηφίσουμε ένα τεχνικό έργο το οποίο μας 10 εκατομμυρίων στο σύνολο, το οποίο επί 5 λεπτά μας ανέλησε ο κ. Κυριαζής. Θεωρούμε ότι και η Δημοτική Συμβουλή, αλλά κυρίως οι δημότες, πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ενημέρωση. Τέλος, μια μικρή παρένθεση, απευθυνόμενο στον κ. Κυριαζή, στην οδό Αγίου Ανδριανού, πάνω από μήνα, υπάρχει μια τεράστια λακκούβα, από την οποία κινδυνεύουν άνθρωποι. Είναι μια σοβαρή παρέμβαση σε ό,τι αφορά το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ναυπηλαιών για το 2020. Η λακκούβα στην Αγίου Ανδριανού. Θα πω σε όλους οι οποίοι γνωρίζουν ότι πριν να φτάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα έχει προηγηθεί η διαδικασία της διαβούλευσης. Στην οποία διαβούλευση είχαν κληθεί όλοι οι σύμβουλοι, όχι μόνο της αντιπολίτευσης και της συμπολίτευσης και οι φορείς και εκπρόσωποι φορέων οι οποίοι αποτελούν την Επιτροπή Διαβούλευσης. Ουδής εφάνει. Νομίζω ότι σήμερα εδώ ήρθαμε για να συζητήσουμε και να ψηφίσουμε κάθε έργο. Θεωρώ ότι καλό θα ήταν τουλάχιστον οι εισηγήσεις, κυρία Χρυστά, που έχουν σταλεί. Ωραία. Καθότι εδώ λέμε ότι τα περισσότερα έργα, άκουσα που είπε ο κύριος Λαμπρόπουλος, τα περισσότερα έργα είναι από ιδίους πόρους. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα της τάξης των 11 εκατομμυρίων ευρώ, στα καινούργια έργα 146.000 από τα 11 εκατομμύρια είναι από ιδίους πόρους και στα συνεχιζόμενα 90.000 ευρώ. Τι εύστοχη παρατήρηση. Στα 11 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι όλα ενταγμένα χρηματοδοτημένα έργα ή έργα με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ή έργα χρηματοδοτημένα από τον Φιλόδημο, να υπάρχει η παρατήρηση ότι τα 200.000 ευρώ είναι από ιδίους πόρους, άρα το πρόγραμμα δεν θα γίνει. Εδώ ήρθαμε να συζητήσουμε και μάλιστα πολύ σοβαρά και να συζητήσουμε και προτάσεις και παρακαλώ πολύ η πρόταση σχετικά με τη λακκούβα να καταγραφεί από την τεχνική υπηρεσία και πολύ σύντομα να διορθωθεί. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα 10 εκατομμύρια έργα τα οποία καλώς θα ήταν να συζητήσουμε γιατί αυτό περιμένει ο κόσμος από εμάς. Δεν έγινε διαβούλευση. Έγινε δύο φορές. Την πρώτη φορά δεν είχε απαρτία, τη δεύτερη λέει ήταν λιγότερη. Δεν προλάβαμε να κουβεντιάσουμε. Δεν ξέρω αν ήταν οι σύμβουλοι ή δεν ήταν οι σύμβουλοι, αλλά δεν συζητήσαμε καθόλου. Ναι, γιατί ήσασταν εδώ, κύριε Δονή. Ναι, δεν συζητήσαμε για το περιεχόμενο του προγράμματος, του τεχνικού προγράμματος. Και αυτό είναι ένα απταμείο της Δημοτικής Αρχής, γιατί είναι υπεύθυνη για τη διαβούλευση. Για να την οργανώσει. Γιατί όταν θέλει, ο κόσμος πλησιάζει και έρχεται. Όταν υποτιμάμε ένα θέμα και πράγματι. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο είναι μια ρουτίνα. Το ίδιο πρόγραμμα το περσινό. Ας τα δούμε ένα-ένα τα θέματα. Τι γίνεται, έχουμε τεράστια προβλήματα μπροστά μας σαν πόλη. Και δεν βάλαμε ιεραρχικότητας τα κύρια ζητήματα που πρέπει να λυθούν σε αυτή την πόλη.
Το πρώτο και κύριο, το έχουμε εχμαλιάσει η γλώσσα μας, θα πρέπει να δούμε σαν κόρη οφθαλμού το σχέδιο πόλης. Πώς προχωράει αυτή η πόλη, πού βαδίζει, τι προοπτική έχει. Δεν μπορεί να μας έρχονται κάποια προγράμματα, κάποια έργα να τα εντάσσουμε και να τρίβουμε τα χέρια μας. Λέμε, εμείς κάνουμε έργο. Τη στιγμή που και στο περιεχόμενό τους, πολλές φορές δεν ξέρουμε τι πετυχαίνουμε μέσα από αυτά τα έργα. Προγραμματική σύμβαση μελετών κτηρίου Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας. Συνεχιζόμενη. Προγραμματική σύμβαση και έχει 39.000 τόσο. Αυτό συνεχίζεται εδώ και χρόνια. Από ό,τι ξέρω, δεν χρωστάμε μελέτες στην Ευαγγελιστρία τίποτα. Τι είναι αυτό το κονδύλι, δεν μπορώ να το κρίνω. Είναι υποχρεωμένη η τεχνική υπηρεσία να το βάλει, μιας και δεν έχει εξοφληθεί το ποσό.